Μέσα στη ζωή στα μόνο πάτια. Batman. Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Βέβαια το καλοκαίρι θα πρέπει να ξέρεις. Γιατί ένα στοιχείο που κάνει το σουσού μεταξύ των φίλων ουσιαστικά καθορίζεται με βάση το ζώδιο του. Να τα λέμε και αυτά. Αυτά είναι δεδομένα. Αυτά είναι δεδομένα, γι' αυτό χαίρομαι απέναντι. Δεν χωρεί αμφιβολίας περί τούτου. Έτσι. Έχω την ειδική επιστήμον, κυρίες και κύριοι. Κυρία Μουστακίδη, πρέπει να σε διορίσω στο δημόσιο κυκλί μου να τα λες αυτά. Και έχω και επιτυχίο. Έχει επιτυχίο. Αστρολόγος δημοσίου, φαντάζεσαι. Με ουρά και τέτοια. Μίτσο, έχω ένα καρκίνο με οροσκόπο τέτοιο. Πρέπει να χαρτώσουμε. Πρέπει να πάτε στον τέταρτο. Για να δούμε λίγο σε ποιον Νίκο έχετε τον πλανήτη Αφροδίτη. Πολύ σήκω και θα αρχίζω να μας βάλω κανένα έμφυα και στα ζώδια. Και έχουμε και 12 εκεί. 12 οίκους έχουμε. Την πατήσαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λέει εδώ τώρα για να γνωρίζετε τώρα, κυρίως εσείς οι τσαπερδόνες που θέλετε να δώσετε το κάτι παραπάνω στο σύντροφό σας. Ποια εσώρουχα, λέει, τρελαίνουν τους άντρες ανάλογα με το ζώδιό τους. Να καταθέσω μια ένσταση. Να καταθέσω μια ένσταση. Ούτε ο Γιάννης Ιωαννίδης να ήσουν ένσταση κατευθείαν. Ένσταση, ένστανό. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να λέει οι γυναίκες ανάλογα με τα ζώδια τους τι εσώρουχα θα βάλουν. Τώρα τι εσώρουχα θέλει ο άντρας ανάλογα με το ζώδιο δεν μας νοιάζει γιατί η γυναίκα θα αποφασίσει. Τι λέει! Κατεύθυνα μου. Με έπεσε. Μου το ρίξεις. Ναι, άμα μου κάνεις τέτοια. Ήμουν έτοιμος εδώ, λέγω θεματάρα, αυτό θα το συζητήσουμε. Τι να σου πω. Μετά όχι, να το συζητήσουμε. Απλά εγώ λέω, δεν είπα κάτι. Είπα εγώ τώρα κάτι, άμα δεν σε. Ωραία, θα συμπληρώνεις, θα συμπληρώνεις. Λοιπόν, κρυός. Τι λέει ο κρυός, γιατί είναι. Κοπέλα, κυρίες και κύριοι, astrology.gr διαβάζουμε για να ξέρετε με τι επιστήμη έχουμε να κάνουμε. Την θέλω, λέει, χωμένη σε μια από τις φανέλες ποδοσφαίρου μου. Ρε κρύε. Έτσι λέει ο κρυός. Μήπως είναι κρυός. Κρυός. Απορρίπτεται, να, από την. Θα έβαζες εσύ, Κική μου, φανέλα ποδοσφαίρου, άμα την ζητούσε ο κρυός. Δεν τρελαίνομαι. Δεν τρελαίνομαι. Δεν τρελαίνομαι για τους κρυούς. Δεν τρελαίνομαι. Κάπως πάει. Οι γυναίκες, λέει, φαίνονται τόσο καυτές και με αυτές και αυτό δείχνει ότι είναι πρόθυμη να αγκαλιάσει ό,τι ακουμπά πάνω μου. Ξέρεις αυτό γιατί συμβαίνει. Τώρα, γιατί είναι τόσο εγωκεντρικό ζώδιο κρυός. Πεστά, γι' αυτό είσαι επιστήμον. Λέει φανέλα ποδοσφαίρου μου. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή άλλη δεν έχει προσωπικότητα. Όχι. Θα βάλει το Μέση. Καλά, και τι ανομαλία αυτό, να βάλει τώρα το Μέση, το Ρονάλντο, το Τζιαντάκι. Αυτό ισχύει. Λίγο πρέπει να αναρωτιέσαι και τι κρύβεται από πίσω. Έτσι. Αλλά λέει ο κρυός. Επίσης λέει με προδιαθέτει να βάλω γκολ στο τέρμα τη. Ο Ταύρος. Τι θέλει ο Ταύρος από τη γυναίκα. Σίγουρα η διαδρομή για την καρδιά μου και κατ' επέκταση για το κρεβάτι μου, λέει ο Ταύρος, μέσα σε παρένθεση όμως τα λέει αυτά, κάνει συννεφάκι. Περνάει μέσα. Συννεφάκι γιατί οι Ταύροι δεν μιλάνε, δεν εκφράζουν. Ορμάνε. Περνάει μέσα από ένα χαλαρό μεταξένιο φανελάκι. Εντάξει. Μινέρβα να δω ποιος θα ζητήσει φανελάκι. Μπορώ, εγώ έχω αυτή τη φαντασίωση. Ναι, να τα λέμε για αυτά, την εργατική. Που είναι ο σίγουρος τρόπος για να αναδείξει φυσικά τη σεξουαλικότητα της. Δεν έχει σημασία αν τον φοράει όταν είναι στο σπίτι το πρωί ή το βράδυ. Δεν έχει σημασία αν τον φοράει. Όλη μέρα εκεί πάρει ρε συνθροτήλα, κυτρινίζει, πες κανένα λάδι. Το μόνο που με νοιάζει είναι ότι έχει κάτι κομψό και άνετο που μπορεί να μετατραπεί σε κάτι απίστευτα σεξουαλικό και προκλητικό. Σκέφτεται όλα αυτά ο Ταύρος, τη γυναίκα με το φανελάκι, το. Ναι, γιατί είναι έτσι της πολυτέλειας και. Των απολαύσεων, ναι, οπότε το ξέρει, το ας το εξηγεί. Πού τα ξέρει το πτυχίο τώρα να δώσει εδώ, να απονείμουν ένα δίπλωμα. Οι δίδυμοι τι θέλουν από τη γυναίκα να φορέσει. Ένα κορμάκι είναι πολύ ευπρόσεκτο. Ξέρεις τώρα τα εσώρουχα είναι τόσο συνηθισμένα και οι πιτζάμες τετριμένες. Ωστόσο ένα ολόσωμο κορμάκι φοριέται για ένα σκοπό και μόνο. Για καλό σκοπό. Φορέστε κορμάκι. Ένα κορμάκι για καλό σκοπό. Φοράμε όλες ολόσωμο κορμάκι για καλό σκοπό. Να μπορούμε να το κάνουμε και έτσι για φιλανθρωπικούς λόγους.
Δυστυχώς το μόνο άσχημο στην υπόθεση είναι ότι ποτέ δεν φοριέται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Σαν την Κάιλερ, πώς θα φοριέται το κορμάκι. Δεν παιδί μου, δεν τους καταλαβαίνω. Διπολική, διπολική. Καταλαβαίνεις και εσύ, φαντάζομαι, ότι η εκτίμηση και η διέγερση αυξάνονται με την εξερεύνηση. Σακουστό είναι, ρε παιδί με το κορμάκι. Ναι, μιλάει μόνο στο δίπλα. Α, φορέσει κορμάκι. Ναι, όμως δεν θα το βάλω. Ολόσωμα κιόλας, να μην βλέπει και τίποτα. Τι να εξερευνεί. Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο. Βασικά δεν γίνεται ένα κορμάκι να μην είναι ολόσωμα. Αλλιώς θα είναι κορμάκι. Θα είναι σαν ένα κορμάκι. Τι θα είναι μετά, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Μπικίνι, ξέρω μπικίνι. Εγώ είναι... Το κορμάκι είναι ολόσωμο. Είναι ολόσωμο. Ο καρκίνος τι σκέφτεται. Μου αρέσει να βλέπω τη γυναίκα παιχνιδιάρα και ναζιάρα μέσα σε ένα αθώα διάφανο baby doll. Με διεγείρη. Μπορώ να πω αφάνταστα να τη νιώθω να ενεργεί παιδιάστικα. Στο τέλος της πρώτης καταδικάζεται για... Τι είναι αυτά που λες. Αλλά στη συνέχεια όταν το baby doll βγει θέλω να μετατραπεί σε μια πολύ όρημη γυναίκα. Άιντε, άιντε ανομαλάρα. Άντε γεια, με ανώμαλους δεν μιλάω. Θα μας τρελάζεις να καρκίνω από τη μία. Καρκίνω θα... Από τη μία τη θέλεις παιδούλα και από την άλλη πολύ όρημη γυναίκα. Θέλει κοινή γκρανή. Παιδί μου. Επικεντρωμένη λέει σεξουαλικές ανάγκες. Η πολύ όρημη γυναίκα. Ο Λέων. Τι θέλει από τη γυναίκα. Μία επιλογή λέει. Θέλει εσωρούχων στολής. Κάτι απλό. Κάτι απλό εσωρούχων στολής. Επίλαρχος, νοματάρχης, ματατζής. Ευπηδός αναφέρω. Ευπηδός αναφέρω. Το πιάσες το υπονοούμενο μεγάλη. Είναι πάντα κάτι που με εξιτάρει. Μάλιστα ένα πριβέ σόου με αυτά. Πίστεψε με, θα ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα. Δεν λέω να τρέξει και να αγοράσει αυτά και λαγό. Δεν το λέει αυτό. Φαντάζεσαι να σκάσει τώρα η... Αυτά και λαγό που κάνει λίγο πώς θα τα μαγειρέψω σωτέ, ξέρω εγώ. Εγώ σκέφτομαι άλλο, να σκάσει και να είναι τώρα ας πούμε ένας λέων, θα σου κάνω συνδυασμό, με οροσκόπο κρυό. Και να έχει και αυτό του οπαδού μέσα που θέλει ο κρυός με τη γυναίκα με την ποδοσφαιρική φανέλα. Γιατί λέει, λαγί, λαγί, δεν θα μιλες, θα τραγουδάς, σε τρέξα και τέτοια. Γιατί και μέσα το λέει, αν και πάλι, γιατί όχι. Το σκέφτεται τα αυτάκια του. Τι πάλι τη γυναίκα του με τα αυτάκια του λαγού. Άλλα τα αυτάκια του λαγού. Δοντάκια λαγού. Σοφία Λιμπέρτη. Δεν το λέει ο Πάριος. Απλά μου αρέσει να φαντάζομαι ότι υπάρχει κάτι λίγο πιο ξεχωριστό και περιμένω να το δω κάτω από τα ρούχα της. Εντάξει, αν βάλει όμως στολή, θα είναι και πάνω από τα ρούχα της. Δηλαδή, τι. Με τη συστολή πετάς τη στολή και όταν την πετάς, πετάς. Ανώνυμος. Δίνος Χριστιανόπουλος. Κοιτάει χουρλομπέρ. Αλήθεια, παιδί μου. Καλά, εγώ δεν είμαι φαν του Χριστιανόπουλου. Ναι, το άλλαξες. Περίμενες να πεις τι είναι αυτός, αφέτης. Στον γύρισα τώρα εδώ. Πάμε λοιπόν στον Παρθένο που ενδιαφέρει εμένα να δω πώς σκέφτομαι τι θέλω από τη γυναίκα για να δεις να αποκαλυφθώ τώρα. Ξεκινάει τώρα. Ένα tank top. Τι είναι το tank top τώρα, εγώ δεν tank top. Εσύ το θέλεις, δεν ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρω tank. Ένα tank. Ίσως επειδή είχα παρουσιαστεί αυλώνα στα τεθωρακισμένα, πώς με κατάλαβες ρε ζώδιο. Ένα λέει tank top με ένα μποξεράκι από κάτω. Πολύ αντρικό μου κάνει αυτό. Είναι όλα τα λεφτά για τον Παρθένο. Αυτό θέλει από τη γυναίκα. Τα άνετα ρούχα πραγματικά με κάνουν να αισθάνομαι, εγώ δηλαδή, ότι είναι εξίσου άνετη με μένα στο κρεβάτι της και ότι δεν προσπαθεί πάρα πολύ να το παίξει. Ας σε αντίθεση με μένα. Είναι μία απλή αλλά φυσική σεξι γυναίκα. Κατάλαβες και εγώ αυτό θέλω. Είδες τι άνθρωποι είμαστε εμείς οι Παρθένοι. Απλή θέλουμε. Θέλουμε και με τη φόρμα να έρθεις και με το τέτοιο να είσαι άνετη. Απλή αλλά να είναι και tank top. Tank top. Δηλαδή δεν ξέρετε να το ερμηνεύσετε. Δεν ξέρουμε να το πούμε. Δεν ξέρω τι πήγες τραβά. Με ποξεράκι από κάτω Παναγιά και Χριστέ. Έλα όπως είσαι. Αυτό λέμε. Είμαστε λίγο Χριστόδουλος. Στο κρεβάτι. Ο ζυγός τι θέλει από τη γυναίκα. Το να παρατηρώ τα πόδια της, να ξεπροβάλλουν μέσα από ένα απλό μεταξωτό μινι φόρεμα. Πάλι να βάλεις τα μεταξωτά, τα είπαμε. Ένα απλό μεταξωτό. Και να βυζάει ένα απλό μεταξωτό, όχι τώρα μην καταξοδευτείς, ένα απλό. 500 ευρώ. Έτσι. Με τίποτα από κάτω το μεταξωτό, το απλό το φόρεμα. Με κάνει να αισθάνομαι ότι θέλω να της κάνω έρωτα συνέχεια. Λέει ο ζυγός. Δεν τα λέμε εμείς.
Ο Σκορπιός τι σκέφτεται? Πεζός άνθρωπος, τετριμένος. Τι είναι η Σκορπιή, για δώσε εδώ το εξήγηση. Παθιάριδες. Παθιάριδες. Ναι, λέει ένα ζευγάρι ζαρτιέρες με χειροπέδες. Πόσο πας είσαι και παροχημένο πλέον, εντάξει. Και η γιαγιά η Μαγδάλο στο Καστελόριζο έχει ζαρτιέρες και χειροπέδες δηλαδή πλέον. Αυτή είναι μια φαντασία που οι γυναίκες όταν την ακούνε λένε αχ, πάλι αυτό μωρέ, κάτι πιο πρωτότυπο. Μάλλον ψιλοβαριέται ο Σκορπιός. Βάλε ένα tank top. Βάλε ένα tank top. Tank top. Να σε τακτοποιήσω. Τι άλλο μπορεί να θέλω, αναρωτιέται ο Σκορπιός. Άλλωστε λατρεύω να μπλέκομαι σε μπελάδες με τις χειροπέδες. Μήπως θα πρέπει ο Σκορπιός. Έχει μετά λίγο και αστυνομικό σενάριο. Ναι, ο Σκορπιός πρέπει να έχει οροσκόπων λέων που θέλει η στολή. Να μπλέξει έτσι σε περιπέτειες και σε μπελάδες. Ο τοξότης τι θέλει από τη γυναίκα σε ισόρουχο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα παλόβαβα καιρό με ύψιλον. T-shirt. Κανονικά με ύψιλον το έχει, δεν κατάλαβα. Α, εντάξει, ύψιλον το έχει εδώ, ρε εσύ. Εντάξει. Έβε τώρα. Και είμαι στο παράδεισο, ο τοξότης λέει. Τα σεξ ισόρουχα φαίνονται ωραία, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρά και άβολα. Καλά, δεν θα βάλει κανένα τσίγκινο, ρε εσύ. Κανένα έτσι που προστατεύει την παρθενία της. Αν θα πάμε στο κρεβάτι μαζί, θέλω απλώς κάτι μαλακό που θα δείχνει τις καμπύλες των μυρών της. Ναι, αλλά η γυναίκα θέλει το αντίθετο, πώς θα υπάρχει τι, συμφωνία. Τι θέλει η γυναίκα? Μην αναγκάζει να το πω. Να το πεις, όχι να το πεις, να το πεις και να πάμε στη σειρά. Λέει, αν θα πάμε στο κρεβάτι μαζί, θέλω απλώς κάτι μαλακό. Σκληρό θέλει. Το κατάλαβα, το κατάλαβα, δεν έπρεπε να το πω, χασμομπάρα. Θέλω τα πράσινα, ούτε τα μπες. Θέλω τα ίδια που φοράγες θες. Δεν θέλω κόκκινα, ούτε τελός. Τι πως πεθαίνω με τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσόρχα σου. Ανάλογα τα ζώδια σου. Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ τελευταίο μισάωράκι λιγότερο της εκπομπής. Φορτσάρουμε για να ολοκληρώσουμε τη μεγάλη έρευνα. Τι αγωνία. Τι αγωνία. Τι εσόρουγα θέλει το κάθε ζώδιο. Ο άντρας τι θέλει από τη γυναίκα. Βέβαια η Κική αντιπαρέρχεται, σου λέει ότι όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ τι θέλω είναι το ζητούμενο. Και στην τελική έτσι γίνεται. Η φίλη και συνεργάτρια της εκπομπής εδώ και συνεργάτρια, η Μαρία μας είχε γράψει νωρίτερα. Σας ακούμε που να μην σας ακούγαμε. Συγχαρητήρια για το παιδικοματισμός. Έτσι μεταξύ σας όλες. Εγώ το είπα αυτό. Εσύ το είπες καλέ, πολύ νωρίς. Εσύ τα λέω και τα ξεχνάω. Ναι, έτσι, τόσο πολλά και μείναμε. Να ξέχασα τώρα τον link εδώ. Περίμενε. Τρία ζώδια έμειναν. Ναι, τρία που τον έχω ανοίξει, παιδί μου. Να, λοιπόν. Εγώ γεννήθηκα ζυγός, αλλά ο εγώ καιρός. Τι λέει. Είμαι ο παδός, λέει, του μικρού, μαύρου, διάφανου, δαντελωτού εσωρούχου. Έβαλε προτάσεις μέσα, καλά, αγόρι μου, μέχρι να σε βγει αυτό. Όσο πιο πολύ δαντέλα, σε παιδάκια θέλει ο άλλος, γιατί όσο πιο πολύ δαντέλα και λιγότερο ύφασμα, τόσο το καλύτερο. Τα μικρά μαύρα εσώρουχα δεν έχει σημασία το κόψιμο ή το σχήμα. Είναι κάτι που κάθε γυναίκα θα πρέπει να κατέχει και να φορά. Συχνά, μάλιστα. Μας λέει ο εγώ καιρός, Κική μου. Καριερίστας ο εγώ καιρός. Καριερίστας. Και πώς προκύπτει αυτό? Ότι ρε παιδί μου, βάζει εκεί τον κανόνα, σου λέει αυτό. Πρέπει να το έχει η κάθε γυναίκα. Ναι, τέλειος, και την κάνουμε τη δουλειά μας. Και δαντέλα, πολύ δαντέλα, ρε. Συνταγή της επιτυχίας. Πολύ δαντέλα, πολύ παλιακός. Δεν θα έχεις εγώ καιρέ, δύσκολα. Ο υδροχός, τι θέλει από τη γυναίκα? Θέλω να μην φορά τίποτα απολύτως. Τέλεια. Α, εδώ άντρας ρε υδροχός. Ο υδροχός γιατί είναι το υγρό στοιχείο. Και από εκεί. Είδες πως όλα δένουνε. Ένα κορίτσι λέει που έρχεται στο κρεβάτι μου γυμνό, λέει ο υδροχός. Δείχνει ότι άνετα θα δοκιμάσει τα πάντα μαζί μου. Χωρίς ταμπού, γύρω, ξέρω εγώ, κατσικάκι, κάτι που θα δοκιμάσει τα πάντα. Μια Kiss Long On, κάτι ρε παιδί μου, όλα. Είδες, έκανα τώρα την γυριστή για να με έχεις για παιδιζό. Χωρίς ταμπού και επίσης ότι νιώθει εξίσου άνετα με τον εαυτό της. Δύο θετικά δηλαδή ο υδροχός. Ένα γυμνό κορμί και μια άνετη γυναίκα. Ο υδροχός εν ολίγη σου λέει ότι ό,τι να είναι, αρκεί που είναι γυναίκα. Ο υδροχός λέει γδίσου, να μην σε εκδίνω εγώ για την βαριά μου κιόλας. Έτσι λες. Και έλα, γδίσου κιλά. Και τελευταίο ζώδιο, τι θέλουν τα κάθε ζώδια από τις γυναίκες? Δεν ακούτε εσείς εδώ, Δεσποινίδες? Όχι, χθες.
ξεκινάμε. Βλέπεις, έτσι. Εδώ είναι 10 σειρές. 10 σειρές. Όχι, χθες. Όταν ξεκινάει έτσι μια ανάλυση και θα μου πεις στο τέλος ποιος από όλους αυτούς σου άρεσε περισσότερο σαν ζώδιο. Ναι. Δεν ξέρω, συγκράτησες. Ενώ κάθε γυναίκα μπορεί να φορέσει διάφορα εσώρουχα για να σε σάγει. Παναλλαδικές διηγή. Είναι γνωστό στις μέρες μας ότι κάθε γυναίκα μπορεί να φορέσει διαφορετικά εσώρουχα για να σε σαγηνέψει. Είναι πανολεθρία, πανολεθρία. Η νυχτικιά για μένα πραγματικά την κατευθυντήρα. Ούτε καν το νυχτικό, η νυχτικιά. Έτσι για να δώσει λόγιο ρε παιδί μου. Λίγο λουντέμις να βάλεις μέσα. Η νυχτικιά λέει για μένα ο ηχθής. Πραγματικά την κάνει πέρα για πέρα αισθησιακή. Συνεχίζει να βάζει λέξεις πρόλογο. Μεγάλος πασοξής ο ηχθής, ξεκάθαρα. Πιστεύω πως μια κυρία θα διεκδικήσει τη ματιά του καθενός χωρίς να έχει σημασία τι φοράει και πότε. Αλλά κάτι που δεν δείχνει ουσιαστικά τίποτα κάνει τη φαντασία σου να οργιάζει και είναι πολύ ερεθιστικό. Ηχθή μέχρι να τα πεις όλα αυτά. Κλαίει εδώ και εκεί. Τι είπες ρε μεγάλε δηλαδή. Θέλει εκείνες τις νυχτικές, τις μακριές, τις βαμβακέρες με τα λουλουδάκια που φορούσαν οι γιαγιάδες μας. Έτσι το παλιό Πασόκ, έτσι τα τίμια τα χρόνια. Να φαίνεται ο αστράγαλος. Σοσιαλισμός ο ηχθής. Πρόλογος. Εγώ από όλους αυτούς. Θα τρελαθώ. Από όλους αυτούς και εκεί μου. Εσύ σαν γυναίκα, γιατί θέλουμε και τη δικιά σου την κυρία παρέμβαση. Για, περίμενα να ρωτήσω. Το εσώρουχο που διάλεξε για την αιτιολόγηση. Για την αιτιολόγηση, ναι. Για το εσώρουχο τώρα αυτό είναι το δικό σου υποκειμενικό στοιχείο. Ας μην τα μοιραστούμε αυτά στο λαό. Να σε αφήσουμε κάτι μεταξύ μας. Ή κάτι που δεν έχει. Να δώσει κάποιον εδώ. Να βγάλουμε τον νικητή που βγαίνει το 12. Θα έλεγα το ζυγό. Το ζυγό. Ολόκληρο ηχθής, δεν ξέρει, σου κάνει πρόλογο τέτοια αυτά. Αν πρέπει να δώσουμε και το χρυσό βατόμουρο. Στον νικητή. Και είπε νικητή, δηλαδή το καλύτερο. Το ζυγό. Το καλύτερο ήταν το ζυγό. Ο οποίο είπε. Το να παρατηρώ τα πόδια της να ξεπροβάλλουν μέσα από ένα απλό μεταξωτό μινι φόρεμα με τίποτα από κάτω. Με κάνει να αισθάνομαι ότι να θέλω να τις κάνω έρωτα συνέχεια. Και μπορώ να σου αιτιολογήσω και την ακριβώς αυτό θέλουμε, ναι. Γιατί ρε παιδί μου, ενώ έβαλε αυτό το πολύ σεξι ας πούμε αρχικό πρώτο μέρος, μετά είπε να τις κάνω έρωτα. Οπότε συνδυάζει τα δύο. Είναι τώρα σε. Συνδυάζει τα δύο, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να είσαι ένα πολύ ωραία διορθώτρια για τον ηχθήτη. Θα του έβαζε την έκθεση, να τον έκοβε, θα περνούσε. Στον ηχθήτη θα έγραφα. Μην γράφει από το λυσάρι. Γράψει την άποψή. Παπανούτσο διάβασε. Ο συγκεκριμένο για να γράψει. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ, πολύ για την ακρόαση. Φορέστε ό,τι θέλετε. Το θέμα είναι να το βγάλετε. Δεσερβοκατάσταση, δεσκατάσταση. Κάθε πρωί τα ίδια, κοιμούνται τα ταγάρια. Κοίτα τους, πλευρό δεν μπορούν να αλλάξουν. Τι θέαμα είναι αυτό, βγάλτε την τζίπλα από τα μάτια. Μου θέλουνε και σεντόνι μετά. Τι θέλετε ρε να πάρετε μπρος. Αν τους βάλεις κανένα λόγο επειδή μέσα στα μεγάφωνα να τους ζητώσεις να δεις πως θα παίξουνε με τα μπαλίτσα. Λοδοπηδία, ξημενιά το πρωί, κοιμισμένη! Καλό, μην τα βρίζεις τα παιδιά.